πάμε στον Ιάκωβο, κυρίες και κύριοι. Οχταήμεροι κράτησαν τα τετράχρονο. Είχαμε αποφάσει χθες του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας σε σχέση με υποδιερεύνηση καταγγελία 30χρονης συζύγου του ότι τη χτύπησε και στην προσπάθειά της να διαφύγει έπεσε από τον μπαλκόνι. Ιάκωβε. Και κυριολεκτικά από θαύμα φαίνεται να κλείδωσε η 30χρονη γυναίκα. Κάτι η οποία έπεσε από τον μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στο κέντρο της Λευκοσίας σε πάροδο της οδού Ουριγέννης. Όλα έγιναν γύρω στις 10.30 το βράδυ του Σαββάτου, την ώρα του ποδοσφαίρου δηλαδή, όταν στην αστυνομία έφτασε σήμα πως νεαρή γυναίκα βρισκόταν τραυματισμένη σε πεζοδρόμιο της παλιάς πόλης μετά από πτώση της από τον μπαλκόνι. Μέλη της δύναμης έφτασαν στη σκηνή για επιτοπής εξετάσεις, με την 30χρονη να μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκοσίας, όπου νοσηλεύεται μέχρι και αυτή τη στιγμή με διάφορα κατάγματα στο σώμα της, χωρίς ωστόσο να πούμε το ευτύχημα δεν κινδυνεύει η ζωή της. Ερωτηθήσα για το περιστατικό, η 30χρονη αλλοδαπή ανέφερε πως χτυπήθηκε από τον 44χρονο σύζυγό της και στην προσπάθεια της να ξεφύγει από τα χέρια του έπεσε στο κενό από τον μπαλκόνι. Στο πλαίσιο της διερεύνησης, ο 44χρονος συνελήφθη, οδηγήθηκε χθες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκοσίας, mm-hmm. το οποίο και διέταξε την οκταήμερη κράτησή του, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος μεταξύ άλλων με τις κατηγορίες της απόπειρας φόνου, της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και της επίθεσης. Να σου πω πως σύμφωνα με πληροφορίες μας, στο παρελθόν δεν υπήρξε κάποια καταγγελία εναντίον του 44χρονου από πλευράς της σύζυγου του για άσκηση βίας. Μάλιστα. Ιάκωβε, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Τώρα και συγκύριοι, πάμε στον...